Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Blind Test. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πώς νιώθετε, πώς είστε? Καλά. Οπα. Καλά. Όχι καλά. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, καλά, εσύ τίποτε, μηδέν, άρα φαντάζομαι χάλια. Όχι καλά, έτσι και έτσι, άρα ο μέσος όρος είναι κάτω του μετρίου. Γιατί αυτό? Είδατε κάτι, κάτι είδαμε, που σας έκανε να νιώθετε έτσι? Ναι, λίγο εδώ τα κάτι. Ναι. Τα συστατικά, έπιω ναι. Το κρυθαράκι. Το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι, εντάξει. Μεγάλο. Μήπως η πιπέρια στην τεκόρ. Σας είπα χτες ότι σήμερα η συνταγή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχει πάρα πολύ καιρό να πέσει τέτοια συνταγή Παρασκευή στο Blind Taste, η οποία έχει δύο διαφορετικές Παρασκευές, με ένα κομμάτι κρέας το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι γιατί το κρέας από μόνο του είναι δύσκολο γιατί δεν το τρώμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και όταν δεν τρώμε κάτι πάρα πολύ, δεν έχουμε την ευκαιρία να το μαγειρέψουμε κι εμείς ή να βγούμε έξω και να το προτιμήσουμε. Γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια που έχουν το συγκεκριμένο κομμάτι κρέας. Το οποίο φαντάζομαι όλοι έχετε καταλάβει τι είναι. Πάπια. Μια μπράβο. Πάπια. Στήθος πάπιας. Μα πια πάπια. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου πάπια. Δεν έχω μαγειρέψει ποτέ στη ζωή μου πάπια. Ένα εντελώς άγνωστο σε μένα πουλερικό, φαγητό, ψήσιμο, χρόνος, τα πάντα. Λέω από μέσα μου, okay, ψυχραιμία και όλα θα γίνουν. Τα υπόλοιπα είναι υλικά βατά, ναι. Κρυθαράκι, μαϊντανό, τυριά, σηκωτάκια πουλερικών και ένα εξαιρετικό βαλσάμικο ξύδι με μέλι, το οποίο μπορεί να σας φτιάξει όλη τη συνταγή, θα σας απογειώσει τη γεύση, ναι. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Ακούστε λίγο τον τίτλο. Φιλέτο πάπιας με κρυθαράκι και σηκωτάκια. Τα πουλάκια κάνουν τσίγου. Δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι γενικά θεωρείται ένα delicatessen φαγητό, ότι στα υψηλά σελόνια το τρώνε, είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει. Αλλά όχι ότι μου είχε κινήσει ποτέ και το ενδιαφέρον σαν είδος κρέατος να το δοκιμάσω. Εγώ λέω να δούμε λίγο πώς γίνεται. Να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, μία και καλή, γιατί σήμερα δεν βοηθάω καθόλου. Να σας πω ότι όλο αυτό πρέπει να το κάνετε και επειδή είμαι γενναιόδωρος σε 20 λεπτά, σας δίνω 20 λεπτά, άρα δείτε πώς γίνεται η συνταγή και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Φιλέτο πάπιας με κρυθαράκι και σηκωτάκια. Υλικά. Φιλέτο πάπιας. Βαλσάμικο ξύδι με μέλι. Παρμεζάνα. Σηκωτάκια πουλερικών. Κρεμμύδι, κρυθαράκι, μαϊντανός, κόκκινο κρασί. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και προσθέτουμε το κρεμμύδι, το κρυθαράκι και τα σηκωτάκια. Σβήνουμε με κρασί, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν. Καθαρίζουμε και χαράσουμε το φιλέτο της πάπιας. Σε τηγάνι ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε την πάπια με αλάτι και πιπέρι. Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε το βαλσάμικο ξύδι με μέλι και αφήνουμε να δέσει σε σάλτσα. Ρίχνουμε στο κρυθαράκι μαϊντανό, παρμεζάνα και ανακατεύουμε. Στείνουμε πιάτο. Απορίες? Επειδή την πάπια σαν κρέας δεν το γνωρίζω. Όπως φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, πώς τρώγεται, πρέπει να είναι ντους, να είναι ψημένη ή να. Μέτρη, δηλαδή λειτουργεί σαν το μοσχάρι. Θέλετε να συμφωνήσουμε ένα ψήσιμο? Δηλαδή, αν μου πείτε ότι θα την κάνουμε όλο καλοψημένη, οκ. Okay. Κανονικά η πάπια είναι μέτρια ψημένη. Medium to well. Όχι, μέτρια. Μέτρια. Αλλά αν δεν θέλετε να φάτε μέτρια πάπια ή να ψήσετε μέτρια πάπια, πείτε μου πώς θέλετε να την ψήσετε και να συμφωνήσουμε όλοι θα γίνει το ίδιο ψήσιμο. Για να μην έχουμε προβλήματα. Όχι, κανονικά μέτρια. Γιατί. Μέτρια? Ναι. Μέτρια? Ό,τι που λέω. Εγώ δεν το ξέρω πώς είναι. Δεν το ξέρω. Κόκκινο.
μέσα. Α, όχι, δεν θέλω. Όχι, ναι, δεν μ' αρέσει, είναι όντως πουλευκό, γενικά δεν μ' αρέσει το κόκκινο. Άρα καλοψημένη. Ναι, μ' αρέσει να είναι... Μάλιστα, θέλει περισσότερο χρόνο. Καλή επιτυχία. Εγώ συμφωνήσω ότι πείτε. Απλά εγώ θα σας κρίνω για αυτό που θα πείτε, αυτό σας λέω. Καλοψημένη. Ναι. Ωραία. Καλοψημένη. Θέλει περισσότερο χρόνο καλοψημένη, παιδιά. Ναι, αλλά εντάξει, αφού πόσο να την αφήσουμε λίγο παραπάνω. Σε 20 λεπτά δεν γίνεται καλοψημένη. Πρέπει να είσαστε πολύ ευφυείς. Η Κλαούντια δεν είχε ξαναφτιάξει πάφια, οπότε δεν γνώριζε τους χρόνους ψησίματος. Νομίζω ότι από την ασχετοσύνη κάποιων θα την πληρώσουν όλοι τώρα. Δεν είπαμε πάμε, αλλά πάτε τώρα, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε αγχωθεί. Μας έχετε αγχώσει λίγο, όχι εσείς, η συνταγή. Εγώ είπα, ρωτήστε με ό,τι θέλετε, θα μπορούσα να σας βοηθήσω πάρα πολύ. Δεν με ρωτήσατε τίποτε. Εγώ παρασύρθηκα. Θα μπορούσα να σας πω για τις πάπιες, για το... Όχι, τώρα πάει. Φύγατε. Ο Γιάννης κάνει σε μαθητή που είχε λιώσει όλο το καλοκαίρι στο διάβασμα στα μαθηματικά και από την ταραχή του μπήκε για να δώσει εξετάσεις σε λάθος μέρα σε άγνωστο αντικείμενο των αρχαίων ελληνικών. Άνδρα μη ένεπε, μούσα πολύτροπον, ως μάλα πολλά. Για πες Γιάννη. Να πω... Ξέρω εγώ για την πάπια σου. Μια πάπια Πεκίνου. Α, Πεκίνου είναι. Ναι, από τον Πάνο Μαχαλά. Όπως μπαίνεις από το Σινικό τείχος αριστερά. Ευαγγελία τώρα, τον άναψες. Ναι. Ωραία. Υπολοχαγός Βιβί. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είχε, ας πούμε, δουλειά να κάνει σήμερα να ασχοληθεί τόσα πράγματα και πέρα έπρεπε να ασχοληθεί με μένα. Ευπιθώς αναφέρω ότι η πάπια είναι παρκώς θωρακισμένη. Πώς είμαστε? Πώς να είμαστε, σεφ, τρέχουμε. Μια χαρά. Πρώτο πιάτο, δεν το ξέρουμε, εγώ έβαλα φούρνο. Καλά έκανες. Και βιάστηκες. Και κάποιοι άλλοι πρέπει να βιαστούν. Έπρεπε να έχουν μπει ήδη οι πάπιες, παιδιά, στο φούρνο από τη στιγμή που θέλετε να τις κάνετε καλοψημένες. Γιατί κάποιοι αργούν πάρα πολύ. Δεν έχω ξαναφάει ποτέ μου πάπια. Δεν ξέρω. Είναι πρώτη φορά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι κρέας. Πρώτη φορά. Δεν το ξέρω. Ούτε κι εγώ. Κάνε την πάπια. Έχει μια ελαφρώ γλυκιά γεύση. Πάρα πολύ υγιεινό. Και αρκετό εξωτερικό λίπος, σχεδόν καθόλου εσωτερικό. Δεν έχει μυϊκό λίπος. Δηλαδή, μόνο τσιτσί ή πάπια. Γιαννάκη, κρεμμυδάκι μπόλικο βλέπω, ε. Πάνατο. Μπράβο, Γιάννη. Το αντίθετο του Σκρούτς Μακδάκ, ο Γιάννης. Όλοι βάλαμε πάπια στο φούρνο και το Γιάννη. Ναι. Ωραία. Έχουν περάσει 5 λεπτάκια. Σας έχουν μείνει άλλα 15, υπεραρκετός χρόνος για να κάνετε ένα εξαιρετικό κρυθαράκι. Όχι, δεν αγχώνομαι ιδιαίτερα. Γενικότερα δεν είμαι αγχώδης τύπος. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω και να τα απεξέλθω και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Οι παίκτες βγάζουν τις πάπιες από το φούρνο και είναι μέτρια ψημένες. Η παρατήρηση του σεφ. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα δοκιμάσω. Κάνει το Γιάννη να αντιδράσει και έρχεται σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον σεφ, αμφισβητώντας τον. Από την αρχή Γιάννη, είπα μέτρια. Μην μιλάς λίγο. Είπες εσύ σε μένα, εγώ θα την κάνω μέτρια. Ναι ή όχι, είναι απάντηση. Δεν θυμάμαι. Θες να σου δείξουμε για να θυμηθεί. Είναι αυτός και κανένας άλλος. Εμάς έκανε ζουχαλιά. Ευχαριστώ πολύ. Από τα μάτια με το κρεμμύδι. Έχετε βάλει πάρα πολύ κρεμμύδι όλοι. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί έχουν μπερδέψει την πάπια με το κουνέλι και φτιάχνουν στιφάδο. Επειδή σήμερα βαθμολογούν με 10, είπα να είναι large με τα πιάτα τους από τώρα. Σημασία πάντως έχει ότι ο χρόνος τρέχει γρήγορα και σε λίγο θα αρχίσουν τα βογγητά και ένα στεναγμή για να προλάβουν. Δεν έχω σβήσει με κρασί, θα το βάλω τώρα. Πρώτα σβήνουμε με το κρασί και μετά βάζουμε το νερό. Κοκορασκρασάτο. Ε? Κοκοβέν. Κοκορασκρασάτο, μπράβο, μ' αρέσει. Πάγω σφούρνο να δω τις πάπιες. Μ' αρέσει. Τι νο, το ένα πτυνό και το άλλο. Έχω την εντύπωση, η Βιβί έβαλε πρώτα νερό και μετά το κρασί της. Δεν έσβησε δηλαδή, όπως το έλεγε η συνταγή. Θα αφήσει πίσω της την... κάποια γεύση από το κρασί, θα την αφήσει. Θα υπάρχει μια οξύτητα καθαρά μόνο από το κρασί. Οπότε αυτό ίσως και να προδώσει. Αν κάποιος το έχει παρατηρήσει το φαγητό της και να την βαθμολογήσει πολύ χαμηλά για να μπορέσει να περάσει ο άλλος. 9 λεπτά ακόμα, παιδιά μου. Μιας και βλέπω το Γιαννάκι και βάζει βαλσάμικο, παιδιά, να σας πω εδώ ότι θα δώσετε ένταση στο πιάτο με ένα εξαιρετικό βαλσάμικο ξύδι με μέλι,
γλυκό με γεμάτη γεύση και άρωμα και δύο αστέρια νότα της γεύσης. Είναι πολύ ωραίο αυτό το βαλσάμικο, το χρησιμοποιώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Χρησιμοποιήστε το βέβαια με προσοχή και μέτρο, ε. Τόσο όσο. Με μέτρο, όχι με το μέτρο. 8 λεπτάκια. Πείτε και το μια πάπια, μα πια πάπια, τρεις φορές γρήγορα. Ωραία, άρα είστε σχεδόν έτοιμοι. Τώρα το μόνο που κάνετε είναι να περιμένετε να ψηθούν τα κρυθαράκια και οι πάπιες. Και όσο το παπάκι πάει στην ποταμιά της Κλαούντιας, πάει στο φούρνο. Εσύ πρόλαβες και κάνεις και σως. Ε, τι να κάνω, αφού περιμένω εδώ, είσαι καλή εσύ. Ε, τι να κάνω. Τι έγινε, εσύ έφτιαξες κιόλας και τη σως. Εντάξει, αφού καθόμουν, τι να κάνω, να μην τη φτιάξω και τη σως, να την έχω έτοιμη. Να τη μηδενίσεις την κόλλα, Βιβί. Αχ, ωραίο άρωμα πήρε το ξύδι. Έκανε κεφάλι, Βιβί. Ταξίδι με το ξύδι. Πόσο έχουμε ακόμα. Έχουμε. 3, 2. 4. Πρέπει να βγάλουμε και εκείνη την πάτια, να την κόψουμε εκεί, να την αυτό είναι δικό σου. Έτσι να την κόψουμε κιόλα. Καλά. Τέσσερα λεπτά ακόμα έχουν μείνει, παιδιά μου. Και τώρα τρέχουμε. Βγάζουμε καπνούς. Είναι φωτιά αυτό που βλέπω στο φούρνο. Α, ψαρώσατε όλοι. Όλοι λέει. Ψαρώσατε. Αλλά και ο Σεφ σήμερα δεν φτάνει που μας φύλαγε το καλό για το τέλος, παρασκευιάτικο. Ήθελε να μας κάνει και πλακίτσα. Ο Λιγιαννάκη. Και είναι ακόμα, βλέπεις. Εγώ τι βλέπω. Εγώ είπα μέτρια. Κανονικά. Καλοψημένη έχετε συμφωνήσει όλοι σου. Τι μέτρια. Όλοι καλοψημένοι. Καλοψημένοι συμφωνήσατε όλοι. Εγώ δεν ξέρω. 1,5 λεπτό ακόμα στείλουμε πιάτα. Μπήκαμε λοιπόν στην τελική ευθεία και σειρά τώρα έχει το στήσιμο των πιάτων. Για να δούμε αν οι πάπιες είναι καλοψημένες ή θα πετάξουν όλες μαζί για μετανάστευση σε πιο εύκρατα κλίματα. Για να δούμε τώρα που κόβεται τις πάπιες. Είναι καλοψημένες. Για να δούμε, Βιβί μου. Δεν είναι καλοψημένες. Δεν είναι, γι' αυτό σας είπα ότι η πάπια θέλει πολύ για να ψηθεί, παιδιά. Για να δούμε του Γιάννη. Δεν είναι καλοψημένη του Γιάννη. Μάλιστα. Ευαγγελία. Ούτε σένα δεν είναι. Πω. Κλαούντια. Τσου. Σας το είπα εγώ. Α, παιδάκια μου. Δεν με άκουσε κανένας. Ουδής. Τώρα. Γιατί βλέπω και ωραία ψησίματα. Εγώ προσπάθησα. 30 δευτερόλεπτα, παιδιά, στείλτε πιάτο. Με τίποτε, με ξετίποτε, όποιος δεν έχει στήσει πιάτο σε 30 δευτερόλεπτα, γεια σας. Γεια σας, γεια σας και αέρα στα παπιά σας. Και οι δύο βαθμοί του στισήματος σήμερα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Να σας θυμίσω ότι ο Γιάννης κέρδισε με ένα βαθμό διαφορά την προηγούμενη εβδομάδα, 20 δευτερόλεπτα. Πάντως για να λέμε και του blind taste, το δίκαιο τουλάχιστον εμφανισιακά τα παπάκια φαίνεται να χάνουν λάδια. Για να δούμε όμως τη γνώμη έχει και ο Σεφ γι' αυτό. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Μπράβο. Για καθαρίστε λίγο, για καθαρίστε λίγο. Τελευταία και καταϊδρωμένη. Τι σάλτσα δεν έβαλα πάνω. Καλά, ούτε. Σάλτσα. Δεν μπορώ να βάλω, παιδιά, τι. Αφήστε τα κάτω. Κορίτσια, κοιτάξτε με λίγο. Έχετε βάλει τη σάλτσα σας. Ναι, ναι. Ωραία. Τα παιδιά εδώ δεν έχουν βάλει. Θέλετε να τους αφήσετε να βάλουν τη σάλτσα ή όχι. Όχι, δεν έχω αντίθεση. Ναι. Ωραία, πάμε. Δεν ήταν κάτι το τόσο για μένα. Αν δεν είχαν στήσει πιάτο, θα πω όχι να μην στείνανε. Αλλά είχαν στήσει πιάτο και τους έμεινε μόνο η σάλτσα. Ρωτάω εγώ τώρα, ναι. Κακομίδη. Πώς θέλετε να ψήσετε την πάπια, παιδιά μου. Ναι, μα είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Συμφωνώ. Και δεν ξέρουμε πόση ώρα θέλει πάπια. Συμφωνώ. Επέμενα εγώ. Γιατί δεν βγάζατε την πάπια να την κόψετε κομματάκια και να την τελειώσετε σε ένα τηγάνι. Σωστό. Γιατί δεν κόψατε μικρότερα κομμάτια εξ αρχής την πάπια όταν τη βάλατε στο φούρνο, αφού είπατε ότι πρέπει να είναι καλοψημένη. Και ρωτάω εγώ τώρα, αν δεν δοκιμάσω θα με παρεξηγήσετε. Όχι.
Καταλάβατε. Συνήθως δεν το λέω Παρασκευή, αλλά έχουν γίνει πολύ κακές δουλειές σήμερα. Μην μιλήσω για στοιχήματα. Είχατε εκεί, βάλατε, έπρεπε να βάλετε όλα τα κρυθαράκια, όλες τις πάπιες, έπρεπε να τα κάνετε όλα μαζί. Λοιπόν, ξεκουραστείτε. Έχετε πολύ δύσκολο έργο μπροστά σας. Σας ξαναλέω ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα δοκιμάσω. Όχι γιατί δεν τρώω την πάπια έτσι, εγώ έτσι την τρώω την πάπια. Αλλά από τη στιγμή που είπατε ότι πρέπει να είναι καλοψημένη και κρίνουμε καλοψημένη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο φάουλ στο πιάτο. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγα. Εγώ δεν συμφώνησα στο καλοψημένο, όμως είπα ότι μέτρια πρέπει να γίνει και το είπα σε όλους. Ότι ναι, μέτρια γιατί χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Παιδιά, μια στιγμή. Όχι. Συμφωνήσατε, όχι, καλοψημένη. Όχι. Α, τώρα όχι. Όχι, μα φαίνεται. Θα το δείτε στο βίντεο. Δεν είπα ποτέ καλοψημένη. Ποτέ, ούτε μια στιγμή. Γιατί ήξερα ότι η καλοψημένη θέλει πολύ χρόνο. Και εσύ δεν είναι καλοψημένη. Εγώ ήξερα ότι θέλει πολύ χρόνο η καλοψημένη. Παιδιά, μια στιγμή. Τα κορίτσια είπαν ότι έχουν πρόβλημα με το μόνο. Ναι, ναι, οπότε λέω, αιτιολόγησες όμως, Γιάννη, γιατί όμως ήθελες να είναι medium ψημένη. Είπε κανείς όταν ξεκινήσαμε και λέω συμφωνούμε όλοι ότι θα γίνει καλοψημένη. Είπες, Γιάννη μου, όχι, εγώ θα την κάνω μέτρια. Ναι, ναι, ναι. Άρα συμφώνησες. Είπα μέτρια. Συγγνώμη, Γιάννη μου, περίμενε. Από την αρχή Γιάννη μου, μη μιλάς λίγο. Όταν είπα συμφωνούμε ότι η πάπια θα είναι καλοψημένη. Γύρισες και είπες σε εμένα, όχι, θα την κάνω μέτρια. Ναι. Όχι, δεν είπα. Είπα από την αρχή μέτρια γίνεται. Η καλοψημένη θέλει πολύ χρόνο. Κοίταμε λίγο, γιατί προφανώς δεν καταλαβαίνεις κάτι. Σε ξαρωτά. Ναι. Όταν είπα, παιδιά, συμφωνούμε όλοι ότι η πάπια θα είναι καλοψημένη, είπες εσύ σε μένα ότι τα κορίτσια την κάνουν καλοψημένη, εγώ θα την κάνω μέτρια. Και δεν το κατάλαβα. Δεν το θυμάμαι. Πάντως εγώ είπα ότι πρέπει Γιάννη να είναι... Άστο, δεν το θυμάμαι. Okay. Ναι ή όχι είναι απάντηση. Δεν θυμάμαι. Εγώ είπα πάντως ότι... Θες να σου δείξουμε για να θυμηθείς. Γιατί εμείς το έχουμε, αγόρι μου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Αλλά είπα πάντως Γιάννη ότι... Γιάννη μου, θες να σου δείξουμε για να θυμηθείς. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι έγινε. Άρα, γιατί διαφωνούμε. Απορίες. Επειδή την πάπια σαν κρέας δεν το γνωρίζω. Όπως φαντάζομαι και υπόλοιπη. Δηλαδή, πώς τρώγεται, πρέπει να είναι, ψημένη ή μέτρια. Δηλαδή, λειτουργήσατε το μοσχάρι. Θέλετε να συμφωνήσουμε ένα ψήσιμο. Δηλαδή, αν μου πείτε ότι θα την κάνουμε όλο καλοψημένη, οκ. Okay. Κανονικά η πάπια είναι μέτρια ψημένη. Medium to well. Όχι, μέτρια. Μέτρια. Αλλά αν δεν θέλετε να φάτε μέτρια πάπια ή να ψήσετε μέτρια πάπια, πείτε μου πώς θέλετε να την ψήσετε και να συμφωνήσουμε όλοι θα γίνει το ίδιο ψήσιμο. Για να μην έχουμε προβλήματα. Όχι, κανονικά μέτρια. Μέτρια. Ναι. Μέτρια. Εγώ δεν το ξέρω πώς είναι. Δεν το ξέρω. Κόκκινο μέσα. Α, όχι, δεν θέλω. Όχι, ναι, δεν μ' αρέσει, όντως. Λευκό γενικά δεν μ' αρέσει το κόκκινο. Άρα καλοψημένη. Ναι, μ' αρέσει να είναι. Μάλιστα. Θέλει περισσότερο χρόνο. Καλή επιτυχία. Εγώ ότι συμφωνήσετε, ό,τι πείτε. Απλά εγώ θα σας κρίνω για αυτό που θα πείτε. Αυτό σας λέω. Καλοψημένη. Ναι. Ωραία. Καλοψημένη. Θέλει περισσότερο χρόνο καλοψημένη, παιδιά. Ναι, αλλά εντάξει, αφού πόσο να την αφήσουμε λίγο παραπάνω. Σε 20 λεπτά δεν γίνεται καλοψημένη. Ο Δημήτρης επέμενε ότι εγώ δεν είπα. Ότι εγώ θα το κάνω μέτρια. Εγώ συμφώνησα από την αρχή να γίνουν μέτριες. Αν κάποιες άλλες θέλαν καλοψημένες, θα τον κάνω καλοψημένα. Εγώ είπα από την αρχή μέτρια ψημένη. Δηλαδή, όταν αλλάζει κάποια απόφαση για τους άλλους, πρέπει να ξαναλέω τη γνώμη μου. Δεν το κατάλαβα. Και δεν συμφώνησα κι εγώ όμως, ούτε διαφώνησα στο καλοψημένη. Από την αρχή είπα εγώ θα είμαι της γνώμης να γίνει μέτρια ψημένη η πάπια, γιατί ο χρόνος δεν φτάνει για να γίνει καλοψημένη. Πώς θα γίνει, 20 λεπτά δεν φτάνει ολόκληρο, δηλαδή να ασχοληθείς μόνο με την πάπια 20 λεπτά δεν φτάνει. Βέβαια υπάρχει και το tip να την κόψεις φέτες και να την ψήσεις στο τηγάνι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αυτό όμως χαλάει όλη την ομορφιά της. Του φιλέτου της πάπιας. Τότε δεν είναι φιλέτο, είναι κομματάκια πάπιας. Θα μπορούσες να πεις ότι παιδιά, συγγνώμη, κάντε τι εσείς καλοψημένοι. Αν γινόταν αυτό, ναι, δεν ξέρω, δεν το ξέρα. Ή καλοψημένοι ή μη. Okay. Απλά κάποιοι δεν θα δοκιμάσουν. Επειδή γνωρίζω ότι η πάπια δεν ψήνεται καλοψημένη και γίνεται. Γιάννη μου, η δικιά σου πάπια τσόχα. Δεν είναι καν μέτρια, βρε αγόρι μου. Είναι άψητη. Κόψτε. Βγάλτε έξω. Το είδα. Όχι, Γιάννη μου, βγάλτε έξω την πάπια σου. Το είδα. Βγάλτε έξω, Γιάννη μου. Το είδα. Κόψε τη μέση. Στη μέση, Γιάννη.
Η δικιά σου πάπια, Γιάννη μου, είναι ομή. Το καταλαβαίνει. Το βλέπει. Άρα η δικιά σου πάπια δεν είναι καν μέτρια, αγόρι. Άρα γιατί μιλάμε, τι μέτριο. Βάλτε το πιάτο. Ευχαριστώ πολύ. Το Γιάννη δεν μπορώ να καταλάβω. Γενικά από τη Δευτέρα που τον γνώρισα, είναι αυτός και κανένας άλλος. Όλα τα κάνει καλύτερα. Ακόμα και ένα λάθος δεν το δέχεται. Θεωρείται είναι σωστό και ότι ο άλλος έκανε λάθος. Ας μου επιτραπεί αυτή η λαϊκή έκφραση ότι ο πιο μάγκας είναι εκείνος που αποδέχεται τα λάθη του. Κάποιοι άλλοι πήραν μια πιο ουδέτερη στάση. Δεν μου άρεσε εμένα, κατά τη δικιά μου προσωπική άποψη. Ήθελε να επιβληθεί ότι εκείνος έπραξε σωστά, αλλά θεωρώ ότι με την κίνησή του ο Γιάννης, το μόνο που κατάφερε είναι να βάλει φάουλ.